Χαιρετίζω όλους τους φίλους. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα σας έχω ένα ωραίο βιντεάκι. Μία νέα αύξηση στον στόλο εργαλείων των 18 βολτ στην Γιάτο, το οποίο θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και στους μήνες αυτούς που διανύουμε, μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον, όσο και το κλάδεμα που είναι στην ελιά, στο μάζεμα, και τους άλλους μήνες, το Μάρτιο, κλαδεύουν πολύ. Είναι εργαλειάκι που αν το έχεις στη βαρέτρα σου, είναι σαφώς πολύ χρήσιμο, θα ήθελα να το δούμε μαζί. Και λέω, να εφαρμόσουμε και κάτι καινούριο στα βίντεό μας, σκέψεις κάνω. Στο τέλος του βίντεο να σας λέω μερικά tips, μερικές βοήθειες, το πώς μπορούμε να συντηρήσουμε ένα εργαλείο γενικότερα και ειδικά όταν είναι εποχιακό όπως αυτό, στην συντήρησή του να μας περιμένει τον επόμενο χρόνο. Και γενικότερα θα έλεγα στο τέλος του κάθε βίντεο να σας αναφέρω ορισμένες ευκολίες, ορισμένους ελιγμούς, αν με επιτραπεί ο όρος, που μπορείς να κάνεις το εργαλείο σου να είναι ευέλπιστο, να είναι έτοιμο, έτοιμο πόλεμο και με μακροχρόνια διάρκεια δίπλα μας να μπορούμε να κάνουμε τις δουλειές που κάθε ένα υπόσχεται στο έπακρο, στην απόλυτη δύναμή του. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά από κοντά, να αναλύσουμε το εργαλείο όπως πάντα και ό,τι απορίες μπορείτε να μου γράψετε από κάτω φίλοι και να τις αναλύσουμε όσο μπορούμε, όσο και εγώ μπορώ από τη σκοπιά μου να βοηθήσω. Πάμε να το δούμε από κοντά. Ας συνεχίσουμε λοιπόν την παρουσίαση των εργαλείων πριν πάμε στην κοπή για να δούμε ορισμένα πράγματα που πρέπει να ξέρουμε, παιδιά. Η μπαταρία των 2 Αμπέρ, τη τσεκάρουμε ότι είναι όλα τα νταμάκια και τα 4 αναμένα. Όταν πέσει στο 1, βγαίνει σε κατάσταση προστασίας και κόβει ουσιαστικά το μηχάνημα γιατί πρέπει να το ξαναφορτίσουμε. Μπαίνει στην ταρωτή με αυτόν τον τρόπο και είναι έτοιμο για λειτουργία. Ο τάχει φορτιστής, ο φορτιστής αυτός έχει ένα έξυπνο προσέσορα θα έλεγα μέσα. Θα δείτε ότι όταν αδειάσει η μπαταρία και τη συνδέσετε αμέσως, τη βγάλετε από το μηχάνημα και την καρφώσετε πάνω στο φορτιστή, για λίγο θα είναι κόκκινος. Αυτό σημαίνει ότι επειδή η μπαταρία έχει θερμανθεί, έχει ανεβάσει θερμοκρασία που δεν πρέπει, θα πρέπει να κατέβει η θερμοκρασία ώστε να δεχτεί τη φόρτισή της. Αυτό είναι ένα ατού που έχουν οι ταχυφορτιστές της Γιάτο στο συγκεκριμένο εργαλείο όπως και σε όλη την γάμα. Ένα άλλο καλό που έχουμε σε αυτά τα εργαλεία της Γιάτο είναι ότι, να σας το δείξω να το καταλάβετε, αυτό έχει το καλό ότι αγοράζοντας το εργαλείο αυτό, το καλό είναι ότι σας μένει η μπαταρία για χρήσεις όλης της οικογένειας των εργαλείων 18 βολτ της Γιάτο. Δηλαδή, αυτό τώρα που έχω εδώ το εργαλείο μου, η μπαταρία, είναι από τον τροχό. Μπορώ κάλλιστα, αν έχω πάρει κάποιο εργαλείο ήδη και πάω για κλάδεμα, πάω στο χώρο που γίνεται η δραστηριότητά μου, να έχω μαζί μου και την άλλη μπαταρία, οπότε απλά θα βγάλω την μπαταρία τη δική του, θα καρφώσω την μπαταρία του εργαλείου που έχω από οποιαδήποτε άλλο τρόπο κοπής, τρόπο τροχίσματος, διάτρησης, όλες οι μπαταρίες είναι ίδιες. Κουμπώνει μία με στην άλλη. Και εδώ ήταν αυτό που σας έλεγα που θα δούμε και στο τέλος. Θα σας πω στο τέλος. Θα το δούμε μετά. Λοιπόν, ό,τι κάνουμε στην λεπίδα μας, αφού βγάλουμε το κάλυμα προστασίας, τη θήκη ουσιαστικά, η λεπίδα είναι ελεύθερη. Εδώ έχει την προστασία για ακούσια χρήση, χωρίς να το θέλουμε, το ακούπησες κάπου και πατήθηκε σκανδάλι. Έχει μία πρόσθετη ασφάλεια, ώστε για να δουλέψει θα πρέπει να πατήσουμε τη σκανδάλι μέσα, το κουμπάκι αυτό πρώτα μάλλον, και μετά τη σκανδάλι. Έχει ένα easy start, ξεκινάει με ένα χαλαρό ρυθμό και έρχεται στις πλήρες στροφές και είναι έτοιμο προς κοπή. Εδώ στο πάνω μέρος, καλό είναι όταν αγγίζεται οτιδήποτε από εδώ, απλά να βγάλετε την μπαταρία. Είναι τόσο εύκολο και είναι εντελώς ασφαλή. Λοιπόν, θα πει κάποιος, έχω δει κάποια εργαλεία τα οποία έχουν λίπανση. Σαφώς και είναι θεμητό, σαφώς και είναι θεμητό η συνεχόμενη λίπανση, αλλά επειδή βλέπουμε ότι σε αυτά τα εργαλεία δεν υπάρχει μεγάλη ταχύτητα περιστροφής όπως είναι τα λισοπρίωνο, που είναι πάρα πολλές στροφές, με αποτέλεσμα να μας ανάψει η λάμα. Άρα τι κάνουμε, έχει μέσα αυτή τη μικρή αμπούλα, την οποία τη γεμίζεις με λαδάκι, τριαντάρι, ό,τι λάδι θέλεις εσύ, πενιντάρι, στάζεις απλά στο μέσα σημείο της οδόντωσης της αλυσίδας και εκείνη συνεχώς λιπαίνεται. Είναι πολύ αργή η ξύρανση της λεπίδας
ώστε να μας κάνει πρόβλημα να ανάψει, όπως ξέρουμε περισσότερο πιο έμπειρα παιδιά, η λάμα μας και να βγει άχρηστη. Γιατί σιγά σιγά με τη χρήση, η λάμα εδώ, όπως έχει την αυλάκωση για την οδόντωση, σιγά σιγά αρχίζει και φθύρεται. Η λίπανση αυτό κάνει, ουσιαστικά. Κάποιοι μου είπανε, με ρωτήσανε, Σπύρο, μπορώ να βάλω γράσο εδώ, λιθίου, σπρέι? Είναι λάθος, παιδιά. Γιατί το λάδι είναι λεπτό και έχει την τάση να φεύγει. Το γράσο θα πάει να κάτσει μέσα, θα στομώσει σιγά σιγά με τα προϊόντα της κοπής, τα πριονίδια και όλα αυτά, τις σκόνες, με αποτέλεσμα να μπουκώσει ουσιαστικά και εμείς να νομίζουμε ότι έχουμε κάνει καλό. Δεν το θέλουμε λοιπόν, λαδάκι τριαντάρι για μένα είναι το καλύτερο. Έχει ένα γρήγορο τρόπο απακίστρωσης της λάμας μας πάνω από το εργαλείο. Το βλέπετε ότι έχει τριπλό φτερό η οδόντωση, η οποία το κάνει και πιο αθάνατο ουσιαστικά, επειδή είναι ήδη σε μικρές διαστάσεις, ο κατασκευαστής το έχει προβλέψει. Εδώ είναι το αγκύριο, το οποίο αφού βάλεις τη θέση της, το κούμπομα, το σφίξουμε όμορφα, ωραία. Εδώ έχει ένα αλενάκι, το οποίο περιέχει μια σκουλικόβιδα εδώ, μια άλεν βιδίτσα, η οποία μας τεντώνει την αλυσίδα. Η αλυσίδα καλό είναι να μην είναι πλήρης τεντωμένη, δηλαδή να κάνουμε ένα μικρό πείραμα, ας πούμε ότι εγώ δεν το γνωρίζω, επαναλαμβάνω ότι όλες αυτές οι δουλειές πρέπει να γίνονται χωρίς την μπαταρία, παιδιά, γιατί όπως το πιάνεις μπορεί να ξεχαστείς και να το πατήσεις και να έχεις τα χεράκια σου εδώ. Ας πούμε ότι εγώ δεξιόστροφα νομίζω ότι η καδένα μου είναι καλό να είναι τόσο τεντωμένη, τη βλέπετε. Έχει το κακό ότι ολισθαίνει πάνω στη λάμα με ζόρι, χωρίς καν να κόψει, οπότε καθιστά και τη φθορά σε πολύ, πολύ μικρότερο χρόνο. Άρα έχουμε λίγο χαλαρά την καδένα μας, ίσα να μπορείς να δεις τα δοντάκια της από κάτω, έτσι, όπως το βλέπετε τώρα εσείς. Οπότε είναι όλα μια χαρά. Έχει εντωμεταξύ, αφού τη ρυθμίσαμε, πάμε και σφίγγουμε καλά την κεντρική ροδέλα σύσφιξης και συγκράτησης της λάμας πάνω στο μηχάνημα. Το μηχάνημά μας τώρα είναι έτοιμο για λειτουργία. Ξαναβάζουμε το αλενάκι στη θέση του και συνεχίζουμε την εργασία μας. Αυτό που ήθελα να σας πω πάλι να προσέξετε είναι ότι όπως ζεσταίνονται, επειδή η συστοιχία των δοντιών είναι σαν την καδένα της μηχανής ουσιαστικά, της μοτοσυκλέτας, βέβαια με άλλη οδόντωση, σαφώς, επειδή είναι πολύ μικρή πύρηση συστοιχία, έχουν την τάση να διαστέλλονται κατά τη θερμοκρασία. Οπότε θα δείτε, ενώ δουλεύετε η αλυσίδα σας, κάποια στιγμή θα χαλαρώσει λίγο παραπάνω. Όσοι έχετε μεγάλες σαραντάρες λάμες σε βενζινοκίνητα θα με καταλάβουν, τα παιδιά θα με θυμηθούν. Βλέπεις ότι ενώ έχεις ρυθμίσει καλά την αλυσίδα σου, μετά από λίγο, μετά από κάποια ώρα χρήσης, φυραίνει ουσιαστικά, γίνεται πιο εύκολη στο άνοιγμα αυτό που κάνουμε το τσεκάκι τώρα. Αν το άνοιγμα από αυτήν την κατάσταση έρθει ακόμα λίγο πιο έξω, δεν μας πειράζει, είναι θεμητό. Αν όμως το έχεις φίξει πιο χαλαρά κάποιος φίλος χρήστης αυτού του εργαλείου, και δει ότι κρεμάσει πάρα πολύ, έχει την τάση να βγαίνει έξω το δόντι, να ανασένει, καλό είναι να σταματήσουμε και να κάνουμε ξανά έναν επανέλεγχο του τανίσματος, του τεντώματος ουσιαστικά της λάμας μας. Αυτό είναι μια προστασία από το πάνω μέρος, γιατί όπως κόβεις, μπορεί να ζοριστείς, μπορεί να το κρατήσεις και από εδώ. Βλέπουμε ότι έχει μια εργονομική λαβή. Ο κατασκευαστής έχει δώσει αυτό το μικρό, ας το πω καουτσούκ, ας το πω πλαστικό, όπως θέλετε το ονομάστε το, αυτό το ελαστικό στοιχείο το έχει δώσει και εδώ. Γιατί μπορεί κάποιος να χρειαστεί να δώσει μία παραπάνω δύναμη στη λάμα από αυτό εδώ το σημείο. Γι' αυτό έχει και αυτή την πατούρα. Δεν συνιστάται να δουλεύουμε, παιδιά, και να κλείνουμε τους αεραγωγούς. Θα το καταλάβετε και μόνοι σας ότι ξαφνικά η ζέστη θα έχει μία αύξηση στο εργαλείο μας. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να κάνουμε κάποιες κοπές. Έχω επιλέξει κάποια ξύλα πολύ ξερά που είχα στο τζάκι μου, για να το κάνουμε, να το δούμε μαζί, πάντα όπως κάνουμε και στα εργαλεία μας, στα όρια του και όχι απλά σε ένα κλάδεμα που έχουμε αφράτα κλαδιά και τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα. Εγώ θα κάνω πάντα τη δοκιμή με το μηχάνημα στα όρια του. Πάω να ετοιμαστώ λοιπόν και τα λέμε σε λίγο. Έχουμε έρθει λοιπόν στην έγκαιρή μας, μιας και δεν έχουμε την πολυτέλεια του αγρού, όπως πολύ φίλοι τυχεροί, ζουν στη φύση. Έχω επιλέξει ένα ξερό ξύλο, το οποίο θα, για να δούμε το εργαλείο, έχει σε απλές κοπές ενός χλωρού στοιχείου, το οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Θα ήθελα να το δούμε βίντεο έργο, σε κάτι πιο δύσκολο. Για και αυτό το νόημα έχουν αυτά τα βίντεο παρουσίασης του εργαλείου.
Ψήκω λοιπόν στην περιγενή μου. Και πάμε να κάνουμε μία κοπή. Το συγκεκριμένο είναι γύρω στα φύ 10, φύ 12, κάτι τέτοιο. Και βλέπουμε, έχουμε λιπάνει την αλυσίδα μας πάντα, δεν το ξεχνάμε, παιδιά. Έχω βάλει τη διάρα μπαταρία που είναι η δικιά του και πάω να κάνω μία κοπή. Πάμε λοιπόν. Αυτό που έχει το καλό, βλέπουμε με τι ευκολία μπορεί να κόψει το πόσο ζορίζεται ένα εργαλείο. Μια κοπή χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Ας επαναλάβω μια ατομή εδώ ξανά. Δεν χρειάζεται να το ζωρίσετε καθόλου. Απλά μια επαφή με το ξύλο και αυτό κόβει. Ζορίζετε πολύ, θα δείτε ότι σταματάει και ξαναξεκινάει. Αυτός είναι ο λόγος για να μην έχει καμία απολύτως παρεμβολή, καμία ζημιά ουσιαστικά, η τάση του ζορίσματος του μηχανήματος, χωρίς να μπορεί να περιστρέψει την κατέρα μας. Μια χαρά. Πάμε να ακούσουμε και μια πιο μικρή διατομή ενός ξύλου. Εσείς κόβετε ελεύθερα, κανονικά, με την πορεία που έχετε. Και σας λέω, όσο το ζορίζετε πολύ, είναι σαν τους δίσκους, ουσιαστικά, σαν όλα τα εργαλεία 18 βολτ. Όταν αναγνωρίσουν ότι η πίεση είναι περισσότερη από την πρέπον, κόβει και ξαναξεκινάει μόνο. Καθεξής. Την μπαταρία, ονομαστική κατανάλωση, ονομαστική διάρκεια μάλλον, τη δίνει ο κατασκευαστής στη μία μισή ώρα, ότι μπορείς να δουλέψεις με αυτή. Αλλά είπαμε ότι αν έχεις άλλο εργαλείο, μπορείς να δείξεις μαζί σου, να κουμπώσεις την μπαταρία πάνω σε υπάρχον εργαλείο και να κάνεις τη δουλειά σου. Είναι εξαιρετική η απόδοση τιμή με 2 χρόνια εγγύηση για ένα τέτοιο εργαλείο, και το οποίο λόγω και την η καθεδρία τώρα είναι 2,5 χρόνια στην αγορά η δουλειά του, οπωσδήποτε κάποιος έχει προμηθευτεί έστω ένα εργαλείο από αυτή την οικογένεια, το 18 βολτ, και νομίζω ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά του άνετα και να χρησιμοποιήσει την μπαταρία αυτή και σε άλλα εργαλεία. Διάφορα μικρές βοήθειες για την αποθήκευση του εργαλείου αφού τελειώσουμε. Εγώ τώρα έκανα κάποιες τομές ως επίδειξη του εργαλείου. Σωστά. Όταν το εργαλείο έχει δουλέψει ολόκληρη ημέρα, θα δείτε, βγάζοντας πάντα την μπαταρία, παιδιά, θα δείτε ότι η λεπίδα, όπως και μέσα στα σωτικά του το εργαλείο, θα έχει πιάσει σιγά σιγά κάποια πριονίδια μαζί με σκόνες, τα οποία θα αρχίσουν με την χρησιμοποίηση του λαδιού ως λίπανση να πιάνουν σιγά σιγά να προσκολούνται πάνω στο πλαίσιο του εργαλείου μας. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση? Λύνουμε την καδένα μας, το βγάζουμε όλο έξω, το καθαρίζουμε καλά, πολύ καλά. Εγώ πολλές φορές χρησιμοποιούσα και στο στρατό που ήμουνα στις ειδικές δυνάμεις, καθαρίζαμε με πετρέλαιο και βενζίνη ανακατεμένα. Βέβαια προσέχετε πολύ τα θέματα τσιγάρου και αυτά. Οπότε καθαρίζεις σχολαστικά, αν έχεις και την πολυτέλεια του κομπρεσέρ, το φυσάς, αν όχι,
με ένα πανάκι εδώ, με ένα πινελάκι, σκουπίζεις τα πολλά από εδώ και αυτά μπορεί να τα πλύνεις με οποιοδήποτε τρόπο, έχοντας ένα πινελάκι και με ένα μικρό κυπελάκι πετρέλαιο με βενζίνη, καθαρίζουν όλα μέσα, να μην έχει στοιχεία ξένα, σιγά σιγά και να μπουκώνει όταν η λεπίδα μας θα είναι στη θέση της. Το ξανασυνομολογείτε κανονικά και ως αποθήκευση, εγώ θα έλεγα ένα μικρό ρίξιμο αντισκουριακού, όπως είναι το NGR, όπως είναι όλα αυτά, πάνω στις λεπίδες μας, να είναι συνεχώς υγρό. Κλείνουμε τη θηκούλα προστασίας, βγάζουμε από πάνω την μπαταρία και οι μπαταρίες λιθίου ιόντων έχουν απίστευτη διάρκεια ζωής. Αν και εφόσον ασχολείσαι μαζί της, τόσο πολύ δεν μας ενδιαφέρει ο κύκλος εργασιών, δηλαδή μπορεί να το δουλεύουμε συνεχώς στο εργαλείο, από το να το αφήσουμε σε ένα ράφι κλεισμένο, αποφορτισμένο. Άρα καλό είναι, αφού τελειώσουμε, δεν λέμε γυναίκα, γιέ μου, ποιος είναι, μάζευε το εργαλείο και βάλτα στη θέση τους. Είναι λάθος, παιδιά. Βγάζουμε από πάνω την μπαταρία και αν έχουμε και την πολυτέλεια να έχουμε άλλα εργαλεία της ίδιας οικογένειας, χρησιμοποιούμε την μπαταρία όλο τον χρόνο και αφήνουμε στην αποθήκευση μόνο το μηχάνημα και ως θέμα ασφάλειας, αλλά μην το πάρει κάποιος ο οποίος δεν έχει γνώση από τέτοια εργαλεία, αλλά και ως θέμα λειτουργίας της μπαταρίας. Η χωρητικότητα 2 αμπέρ μπαταρίας, όπως είναι αυτή εδώ, κάνει πολύ καλά τη δουλειά της και σε παλμικό κατσαβίδι και σε δραπανό κατσαβίδο, σε οτιδήποτε έχει μικρό μοτέρ. Δεν συνιστάται σε διάρκεια ζωής σε δίσκους κοπής, όπως είναι ο 125, όπως είναι, ας πούμε, θα σας δείξω, αυτός. Εδώ δεν θα βάλεις ένα δίσκο 2 αμπέρ να δουλέψεις, θα είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος λειτουργίας. Εδώ βάζεις από 3 και πάνω. Νομίζω, ελπίζω να βοήθησα, φίλοι, για τον τρόπο συντήρησης ενός τέτοιου εργαλείου. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.